ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για όλες τις τροπολογίες. Θα μιλήσω στη δευτερολογία μου και για αυτές που έχουμε καταθέσει ως κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί και ελπίζω να έχουμε και την ευχαίρεια του χρόνου, είναι ένα τεράστιο νομοσχέδιο και με πολλές τροπολογίες. Το Υπουργείο Οικονομικών έβαλε σε ένα νομοσχέδιο σκούπα όλες τις προεκλογικές της εκκρεμότητες, βάζοντας ταυτόχρονα μπροστά και τον προπαγανδιστικό της μηχανισμό, προκειμένου να δικαιολογηθεί και ο φιλόδοξος τίτλος του, ως ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Βέβαια, ως προς το δεύτερο, ίσως να είστε κάπως πιο ειλικρινείς. Γιατί για τη στήριξη της μεγάλης επιχειρηματικότητας εξασφαλίζετε τους πόρους από το ξεζούμισμα των λαϊκών στρωμάτων, για τα οποία επιφυλάσσετε μερικές μετρημένες, ζυγισμένες όπως τις λέτε ελαφρύνσεις, οι οποίες όμως πάντα αποδεικνύονται λιποβαρείς και ανεπαρκείς. Ποια είναι λοιπόν η περιβόητη στήριξη της κοινωνίας για την οποία περηφανεύεστε? Οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις για δόσεις σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους και πάει λέγοντας? Αυτό που θυμίζει για άλλη μια φορά το μαρτύριο της σταγόνας για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους μικρούς επαγγελματίες αυτοαποσχολούμενους, αλλά και τους αγρότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα κόστη παραγωγής, που πνίγονται στην ανασφάλεια εξαιτίας των πολιτικών σας και όλων βέβαια των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Μάλιστα, ο Υπουργός διεκδικούσε και τα πρωτεία ότι σε καμιά άλλη χώρα δεν γίνονται τόσες δόσεις. Αποφεύγοντας βέβαια να απαντήσει γιατί αποτυγχάνουν κάθε φορά αυτού του είδους οι ρυθμίσεις. Γιατί βέβαια δεν διεκδικείται κανένα Όσκαρ πρωτοτυπίας. Είναι χιλιοπεγμένο το έργο και πάντα γνωστή η κατάληξή του. Το ίδιο σενάριο έχετε φέρει ξανά και ξανά και εσείς και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα αδιέξοδα της υπερχρέωσης παραμένουν. Γιατί στην πραγματικότητα αυτού του είδους οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή εισπραξιμότητα από αυτούς που αδυνατούν να ανταποκριθούν, ενώ την ίδια ώρα όλες οι κυβερνήσεις φροντίζονται να φορολογείται μέχρι και τον αέρα που αναπνέει η λαϊκή οικογένεια και μάλιστα σε συνθήκες που το λαϊκό εισόδημα ξανεμίζεται εν ρηπή οφθαλμού. Να πώς εξασφαλίζονται τα ματωμένα πλεονάσματα, τα μαξιλάρια και ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο κοκορεύεστε και ο οποίος βέβαια χρησιμεύει για να επιδοτούνται αδρά και με χίλιους δυο τρόπους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν όλες αυτές οι ρυθμίσεις? Γιατί ακολουθούν τη γνωστή λογική «να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι». Και μάλιστα, στο παρελθόν έχουν αποτύχει και πολύ πιο γαλαντόμες ρυθμίσεις από τις σημερινές, που από όλους τους φορείς επισημάνθηκε ότι οι όροι που θέτουν είναι ουσιαστικά απαγορευτικοί και προμηνύουν την αποτυχία τους. Όλα αυτά τα μπαλώματα που φέρνετε δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες της μεγάλης απώλειας του εισοδήματος, της φορολογίας, της υπερχρέωσης, απλά ανακυκλώνουν και μεταθέτουν τα αδιέξοδα. Και εδώ οφείλετε να δώσετε και μια άλλη απάντηση, κύριε της κυβέρνησης. Γιατί χρωστάει ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος που συσσωρεύτηκαν αυτές οι οφειλές? Και αυτή βέβαια την απάντηση την οφείλετε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλοι σας μαζί, σε διάφορους συνδυασμούς και με τα παρακολουθήματά σας κάθε φορά, τους τσακίσατε τους μισθούς και τις συντάξεις και τους κρατάτε ουσιαστικά καθυλωμένους εδώ και 10-15 χρόνια. Γιατί καθυλωμένοι είναι όταν οι υποτιθέμενες γενναίες αυξήσεις που ανακοίνωσε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός φτάνουν τον κατώτατο μισθό μεταβίας λίγο πάνω από τα επίπεδα του 2011, τη στιγμή που η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει κατακριμνιστεί από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και οι απώλειές τους από το πάγωμα των τριετιών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι κατά πολύ πολλαπλάσιες. Όπως βέβαια και η κοροϊδία που δίνεται στους συνταξιούχους και έρχεστε να τη βαφτίσετε ως προστασία από τον πληθωρισμό. Γιατί οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, κύριε της κυβέρνησης, που τον φυλάτε όμως ως κόρυν οφθαλμού, δεν γίνεται με προεκλογικά επιδόματα της φτώχειας και της εξαγοράς, αλλά απαιτεί ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, με επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, όπως διεκδικούν οι συνταξιούχοι και στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του ΚΚΕ.
Για την υπερχρέωση, λοιπόν, υπεύθυνες είναι αυτές οι πολιτικές που εξανέμισαν τα εισοδήματα και τους τζίρους των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Την ίδια στιγμή που η φοροεπιδρομή, η εκτείναξη των ασφαλιστικών εισφορών για άλλη μια φορά των επαγγελματιών, αλλά και οι επιπτώσεις των lockdown και των προσωρινών αναστολών για τον οποίο σήμερα καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο, μαζί με τις τρέχουσες βέβαια προχρεώσεις τους, τους οδηγούν να χάνουν ξανά και ξανά τις ρυθμίσεις και τελικά να βάζουν λουκέτο ένας πίσω από τον άλλον. Δεύτερον, πού έχει τις ρίζες της η τεράστια ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες που κατατρώει και το όποιο εισόδημα? Και ποιος έχει και πάλι ευθύνη για αυτή? Δεν είναι οι πολιτικές της λεγόμενης απελευθέρωσης, της πράσινης μετάβασης των ληστρικών φόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες όλοι ομονοείται? Δεν είναι η επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρουσιάζεται ως δήθεν φιλολαϊκή πολιτική, ενώ σκοπός της ήταν η στήριξη και η διάσωση των επιχειρηματικών κερδών που τελικά οδήγησε στην εκτείναξη του πληθωρισμού? Και τώρα βέβαια, για να συγκροτηθεί αυτός ο υψηλός πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει νέα αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, τη δεύτερη από το Φεβρουάριο του 2023 και την έκτη από τον Ιούλιο του 2022 που ξεκίνησε η ανηφόρα, με αποτέλεσμα τα λαϊκά νοικοκυριά να βλέπουν συνεχώς τις δόσεις των δανείων τους να εκτοξεύονται και κάπως έτσι οδηγούνται πάλι στην αδυναμία αποπληρωμής, σε απώλεια ρυθμίσεων και ο Γολγοθάς καλά κρατεί. Γιατί αυτά είναι τα αδιέξοδα και αντιφάσεις του καπιταλιστικού σας συστήματος. Κάθε μέτρο που παρουσιάζεται ως φάρμακο για το ένα πρόβλημα αποδεικνύεται φαρμάκι και δημιουργεί νέα, πιο οξυμένα προβλήματα. Μόνη λοιπόν πραγματική ανακούφιση για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, είναι οι προτάσεις που όλο αυτό το διάστημα έχει καταθέσει το ΚΚΕ, τις οποίες αρνείται πεισματικά να υλοποιήσει η κυβέρνηση, με τη συνενοχή βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που σιωπούν. Καταθέσαμε ξεχωριστή πρόταση νόμου, ήδη από τις αρχές του 2021, διαδοχικές τροπολογίες για τα ζητήματα των χρεών, αλλά και μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, θέτοντας ως κριτήριο για τις προτάσεις αυτές να έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Τέτοιες προτάσεις, για παράδειγμα, είναι η διαγραφή των τόκων, των προστήμων και του 30% του υπολείπου για τα χρέη σε εφορία και τράπεζες. Για τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τις ατομικές, η διαγραφή των τόκων και των προστήμων και του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ του κλάδου υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και να είναι δωρεάν για όλο το λαό. Άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό στο ύψος του 5% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. Προτείναμε αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων σε αυτό και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και τους λογαριασμούς ενέργειας. Ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικοκυριών, των ελεύθερων επαγγελματιών και βιοπαλαιστών αγροτών και ανέργων. Εμπεγμός όμως είναι τελικά και τα μέτρα που παρουσιάζεται ως ανακούφιση και για τους αγρότες. Αφού βγήκαν στο δρόμο οι αγρότες, διεκδίκησαν μέτρα προστασίας του εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, για να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια, αναγκαστήκατε να τους πετάξετε ένα προεκλογικό ξεροκόμματο, ένα ποσό για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρέλαιου, το οποίο βρίσκεται πολύ πιο πίσω από τις πραγματικές τους ανάγκες. Ουσιαστικά για τους μικρούς αγρότες δεν ξεπερνά το ένα μπετόνι πετρέλαιο, την ώρα που δίνεται αφορολόγητο πετρέλαιο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τους εφοπλιστές. Και ενώ κόβεται την επιστροφή από τους ετεροαποσχολούμενους μικρούς αγρότες, τη δίνεται σε εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες, το ποσό της επιστροφής θα πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί και να δοθεί αφορολόγητο στην αντλία σε όλους τους βιοπαλαιστές αγρότες. Και βέβαια, απέναντι σε όλα αυτά τα ζυγισμένα και στριμωγμένα στα δημοσιονομικά περιθώρια μέτρα, φαντάζουν ακόμα πιο κραυγαλαίες και προκλητικές οι διευκολύνσεις που για ακόμα μια φορά δίνεται στο εφοπλιστικό κεφάλαιο στα άρθρα 46 έως 50. Κύριε Υπουργέ, αλήθεια για αυτούς οι δημοσιονομικές αντοχές παραμένουν πάντα ανεξάντλητες? Δεν φτάνουν οι τόσες συνταγματικά κατοχυρωμένες φορασιλίες που τους έχετε εξασφαλίσει, σφραγισμένες με όρκους πίστης από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεκάδες εκατομμύρια των επιδοτήσεων με τις οποίες τους μπουκώνετε κάθε χρόνο, έρχεστε κάθε τρεις και λίγο να νομοθετείτε νέες διευκολύνσεις και σήμερα μεταξύ άλλων μειώνεται κι άλλο τη φορολογία των μερισμάτων των μετόχων αυτών των εταιριών στο συμβολικό 5%. Και η αντίφαση βέβαια γίνεται ακόμα πιο προκλητική αν σκεφτεί κανείς ότι φτάσατε να επικαλείστε ακόμα και τις χαμηλές ακροαματικότητες, κοινώς να παρουσιάζετε ως ανώφελο κόστος για να κόψετε την εκπομπή της ΕΡΤ στα Βραχαία, που αποτελεί μια όποια ψυχαγωγία και κυρίως απαραίτητο διάβλο ενημέρωσης για τους Έλληνες ναυτεργάτες στο εξωτερικό, μετανάστες, οδηγούς φορτηγών κλπ, που ιδίως σε μια τέτοια περίοδο οξύτατων γεωπολιτικών αναταραχών, δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από ένα σημαντικό διάβλο ενημέρωσης. Αυτές τις ρυθμίσεις, αν τις πάρετε πίσω, είναι πραγματικά κατάπτυστες. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 91, στις διατάξεις για τους εθελοντές μακράς θητείας και όχι διάρκειας και τους οπλίτες βραχίας ανακατάταξης. Και εδώ στον εμπεγμό βέβαια συμπροταγωνιστήσατε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, μιας και το έργο κρατάει χρόνια, δεν είναι καινούριο, για να μην εμφανίζεστε κιόλας ως υπερασπιστές τους τώρα. Ξεκίνησε το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μια κολοβή προαγωγή, μόνο διοικητική και όχι μισθολογική. Εκατοντάδες εθελοντές μακράς θητείας προήχθησαν από το βαθμό του ανθυπασπιστή στο βαθμό του ανθυπολουχαγού και των αντίστοιχων βαθμών, αλλά ουδέποτε έλαβαν τον αντίστοιχο μισθό. Το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει ως ΚΚΕ τα τελευταία 4 χρόνια με απανωτές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ερωτήσεις επίκαιρες, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βλέπετε, βολεύτηκε στο δρόμο που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε αυτή την αδικία όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθατε πριν ένα μήνα λοιπόν, προφανώς για προεκλογική εκμετάλλευση, να προβλέψετε καταληκτικό βαθμό των εθελοντών μακράς θητείας αυτού του υπολουχαγού, αλλά και πάλι χωρίς μισθολογική αποκατάσταση. Και σήμερα έρχεστε πάλι κολοβά να αποκαταστήσετε τη μισθολογική προαγωγή για τους ανθυπολουχαγούς και όχι για τους υπολουχαγούς. Αλήθεια, για πόσο ακόμα θα συνεχίζετε αυτή η απαράδεκτη και προσβλητική προεκλογική ομοιρία τους? Και την ίδια κοροϊδία επιφυλάσσεται και για τους ΟΒΑ. Γιατί ενώ επιτέλους αποφασίσατε να τους δώσετε ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, στην αμέσως επόμενη πρόταση τους κόβετε τη δυνατότητα να παίρνουν τα επιδόματα παραμεθωρίου, ειδικών συνθήκων, αλλά και τη νυχτερινή αποζημίωση, που κι αυτή μέχρι τώρα, παντελώς άδικα, δεν την έπαιρναν από την αρχή, αλλά μετά τα 3 πρώτα χρόνια της θητείας τους. Δηλαδή, τώρα και αυτή τη δυνατότητα την αποκλείεται. Δηλαδή, όσο τους δίνετε από τη μια τσέπη, τα παίρνετε από την άλλη τριπλάσια και τετραπλάσια. Και μάλιστα, οι όποιες μισθολογικές αναβαθμίσεις δεν δίνονται καν αναδρομικά από 1η-1η του 2017, οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται το ειδικό μισθολόγιο, ή έστω από το 2019, οπότε και έγινε η προαγωγή των εθελοντών μακράς θητείας, αλλά από 1η-1η αφαίρετα του 2022, γράφοντας στον πάγο τα χρωστούμενα τουλάχιστον 3 χρόνων. Πάρτε πίσω αυτό το έσχος και φέρτε τη διάταξη όπως τη διεκδικούν και τη δικαιούνται αυτοί οι εργαζόμενοι. Άφησα για το τέλος τις ρυθμίσεις που αφορούν τη ΛΑΡΚΟ. Γιατί εδώ το έγκλημα είναι μεγάλο, διαρκές και έχει πολλούς ενόχους. Γιατί βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις προηγούμενες, του ΠΑΣΟΚ κλπ, την πολιτική συνέχεια και συνέπεια που είχαν αυτές απέναντι στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησαν στην απαξίωση και σήμερα στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Οι αγώνες των εργαζομένων όμως έριξαν και το τελευταίο φύλλο σικής της κυβέρνησης. Η ΛΑΡΚΟ, με ευθύνη δική σας κύριε της κυβέρνησης, όπως και της ειδικής διαχείρισης που είναι και εκτελεστικό σας όργανο, έχει εγκαταλειφθεί μέχρι σε σχάτων, κυριολεκτικά γκρεμίζει. Όχι γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για ουσιαστικές επισκευές, αλλά γιατί τα χρήματα που δόθηκαν συνειδητά κατασπαταλήθηκαν στην απαξίωση για να δοθεί τσάμπα σε αυτούς που είχατε επιλέξει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς εργαζόμενους. Σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου έχουν σταθεροποιηθεί στα ύψη, η ΛΑΡΚΟ είναι σταματημένη και γκρεμίζει. Οι περιβόητοι επενδυτές, σε συνεννόηση προφανώς με την κυβέρνηση, δεν βγάζουν άχνα. Δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα ενημέρωση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τα σχέδιά τους, δεν έχει συναντηθεί μαζί τους. Φαίνεται έχει γίνει καινούργια μόδα αυτό το «δεν γνωρίζουμε» από την κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να τοποθετηθείτε επίσημα πάνω στα ζητήματα της ΛΑΡΚΟ. Θα μας πείτε ποιο είναι το αντίτιμο του μοναδικού εργοστασίου παραγωγής σιδερονικελίου, ενός εκατομμυρίου στρεμάτων γης που στο υπέδαφος τους έχουν 2 εκατομμύρια τόνους νικελίου και τα οποία αντιστοιχούν στο 90% των συνολικών κοιτασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίτιμο των 2 οικισμών 800 σπιτιών, του βαρέου τύπου εξοπλισμού, των ανταλλακτικών κλπ. Ποιο είναι το αντίτιμο τέλος πάντων όλης αυτής της ανεκτήμητης περιουσίας? Είναι μια καλή ή μια κακή ιδιωτικοποίηση όπως λέτε? Θα επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ? Θα εξυγχρονιστεί η μέθοδος παραγωγής του εργοστασίου? Θα αναπτυχθεί η μονάδα κατασκευής ανοξείδου του χάλιβα? Είναι τελικά εξασφαλισμένη η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων? Σε αυτά τα ερωτήματα οφείλετε να απαντήσετε. Όπως επίσης και στους ίδιους τους εργαζόμενους που σας έχουν κάνει αγωγές για το γεγονός ότι ούτε καν αυτός ο εγκληματικός νόμος που ψηφίσατε δεν εφαρμόστηκε. Έχετε επιτέλους το πολιτικό θάρρος να σταθείτε απέναντι στις δικές σας επιλογές και να λύσετε τα αυτονόητα, όπως για παράδειγμα την καταβολή των αποζημιώσεων σε 9 εργαζόμενους που συνταξιδοτήθηκαν 2 μήνες πριν την είσοδο του ειδικού διαχειριστή, την καταβολή των ποσών στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια ζωής που τόσο διαφημίζετε? Γι' αυτά και για το γεγονός ότι η εκαθάριση για την εκποίηση της ΛΑΡΚΟ έχει καταστρέψει τους εργαζόμενους, μικροεργολάβους, μικροπρομηθευτές, έχει καταστρέψει ολόκληρες περιοχές γύρω από αυτή σε 5 νομούς, καταψηφίζουμε το άρθρο 51 που αφορά την παράταση της ειδικής διαχείρισης, καταθέτοντας για άλλη μία φορά στα πρακτικά την τελευταία από τις 3 προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για τη ΛΑΡΚΟ, για να δείτε πώς λύνεται ουσιαστικά το πρόβλημα. Ως κόμμα στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτόν τον δίκαιο αγώνα στην πράξη, για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι με τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στις θέσεις εργασίας, στις βάρδιες, με πλήρεις αποδοχές μέχρι την ενιαία επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, την ομαλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, των εργασιακών σχέσεων, την επιστροφή των δώρων εορτών, την καταβολή δηλαδή όλων όσων τους έκλειψε η ειδική διαχείριση και η κυβέρνηση, τη συνταξιοδότησή τους όταν συμπληρώνουν όριμα και πλήρη ηλικιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει να παραμείνουν μέχρι και σήμερα στην εργασία. Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους έκαναν τους 12 μήνες εργασίας που νομοθετήσατε αρχικά και τους έκαναν 40, σας ανάγκασαν να τους κρατήσετε μέχρι τότε. Με τον αγώνα τους που θα τον συνεχίσουν ανεξάρτητα από την όποια έκβαση των εκλογών, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση θα έχουν απέναντί τους και μετά. Έτσι αλλιώς δεν είδαν και καμιά διαφορετική αντιμετώπιση από όλους τους άλλους. Δεν θα χαρίσουν τίποτα, θα τα διεκδικήσουν όλα όσα τους κλέψατε και θα συνεχίσουν μέχρι την νίκη. Μαζί τους θα συνεχίσει και θα τους στηρίξει το ΚΚΕ μέχρι το τέλος.
Η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων μέχρι τέλος του έτους δεν είναι βέβαια υλοποίηση του αιτήματος των εργαζομένων, αλλά είναι μία ακόμα νίκη σε αυτό τον αγώνα. Και εμείς σας καλούμε να μετατρέψετε τις συμβάσεις από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, προκειμένου να ψηφίσουμε το άρθρο 52.